έντονη αντίδραση από την κυβέρνηση. Αλλά Λουκά, πριν προχωρήσω, επειδή ενώ όσο αναμέναμε, πήραμε την επίσημη ανακοίνωση των Ηνωμένων Εθνών για τον προγραμματισμό της αυριανής διάσκεψης για την Κύπρο. Να την ακούσουμε. Λοιπόν, Μιχάλη, εδώ το πρόγραμμα λέει 9 και 15 αρχίζει. Σωστά. Με την άφηξη του Γενικού Γραμματέα και τις καθιερωμένες φωτογραφίες και χειραψίες και κατηδίαν συνάντηση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, του Τουρκοκύπριου ηγέτη, με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, τον κύριο Κουτιέρες, εδώ φτάνει το πρωί εδώ. Σωστά. Αργότερα στις 11 θα γίνουν οι σχετικές φωτογραφίες, στις 11 και 15, στις 2 και 45 ο Γενικός Γραμματέας, η διάσκεψη αρχίζει στις 11. Αρχίζει στις 11, μας είχαν πει αρχικά να ολοκληρωθεί στις 1, αλλά από ό,τι βλέπουμε εδώ θα πάει ακόμα, μπορεί να πάει μέχρι τις 2. Στις 2 και 45 τοπική ώρα θα γίνει ανακοίνωση του Γενικού Γραμματέα, αλλά υπολογίζουν αυτοί ότι μπορεί Μάλιστα. να... Αυτό είναι δηλαδή το πρόγραμμα. Μιχάλη Παυλίδη, Μιχάλη Ιγνατίου. Όλα αυτά υπό την αίρεση. Έχει μια σημασία. Επέτρεψε μας. Λουκά, επέτρεψε μας. Επέτρεψε μας. Γιατί νομίζω γνωρίζουμε πια πώς θα είναι... Η προσφώνηση. Πώς θα παρουσιαστούν αύριο οι ηγέτες. His Excellency. Θα τους παρουσιάσουν όσοι αυτού εξοχότητα. Και τους δύο. Και μιλούμε για... Από ό,τι φαίνεται από το χαρτί αυτό, δεν υπάρχει ούτε ηγέτης ελληνοκυπριακής κοινότητας, ούτε ηγέτης τουρκοκυπριακής, ούτε πρόεδρος της Δημοκρατίας. Υπάρχει η αυτού εξοχότητα ο Νίκος Αναστασιάδης, η αυτού εξοχότητα ο Μουσταφά Ακιντζή. Συνάδελφοι, αν ο κύριος Ακιντζή έρθει απόψε με 29,2 και πλέον στο εδαφικό, δεν πρόκειται να γίνει διάσκεψη. Αυτό τουλάχιστον έχουμε καταλάβει. Ναι, είναι σωστή το συμπέρασμα σου, Λουκά. Είναι μια θέση της ελληνοκυπριακής πλευράς, του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Αλλά είναι δέσμευση. Είναι δέσμευση εκ μέρους του, ο χάρτης που θα παρουσιάσει να είναι 29,2%. Το ερώτημα είναι αν αυτό το 29,2% ικανοποιεί και τα υπόλοιπα κριτήρια. Στην Ακριβώς. περίπτωση που δεν ικανοποιεί τα κριτήρια, θα είναι διαφορετική αντίδραση, Λουκά. Θα υπάρξει αντίδραση εκ μέρους του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, γιατί, για παράδειγμα, δεν διασφαλίζεται η επιστροφή μεγάλου αριθμού προσφύγων, 90.000 όπως επιθυμεί ο ίδιος, ή τη επιστροφή της Μόρφου, αλλά θα γίνει διάσκεψη. Αν όμως ξεπερνά το 29,2%, τότε η αντίδραση θα είναι πολύ πιο έντονη και ενδεχομένως να μην περάσουμε στο επόμενο στάδιο. Είναι καταγεγραμμένη όμως και η τοποθέτηση του εκπροσώπου τύπου του Τουρκοκύπριου ηγέτη, ο οποίος είπε ναι, πως θα δοθεί χάρτης από την τουρκοκυπριακή πλευρά και αυτός ο χάρτης θα κυμαίνεται στο ποσοστό 29,2%. Μάλιστα. Αναμένεται όμως η διαπραγμάτευση να είναι έντονη. Όχι απόψε, διότι δεν θα γίνει διαπραγμάτευση των κριτηρίων απόψε. Απόψε θα παρουσιαστούν τα στοιχεία, θα επιβεβαιωθούν από τους χαρτογράφους και θα κλειδωθεί σε κρύπτη εδώ στο κτίριο των Ηνωμένων Εθνών. Έχουμε, Μιχάλη Παυλίδη, το ρεπορτάζ, το οποίο θα δούμε σε λίγο για την διαδικασία. Να ρωτήσω τον Μιχάλη τον Ιγνατίου. Υπάρχει μια περίεργη είδηση. Τουρκική νόταμ λέει πάνω από το φύρ Λευκοσίας, Μιχάλη Ιγνατίου. Αυτές τις ώρες τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Υπάρχει, αλλά να μου επιτρέψεις πριν πάμε εκεί, μας έστειλε ηλεκτρονικό μήνυμα το State Department πριν από λίγο, Λουκά. Είναι πρόθεση τους, όπως αναφέρουν, να λάβουν μέρος στην αυριανή διάσκεψη. Θα τους αντιπροσωπεύσει ο μόνιμος αντιπρόσωπος των ΗΠΑ στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών εδώ στη Γενέβη. Τονίζουν ότι είναι πολύ ικανοποιημένοι για αυτή τη διεθνή διάσκεψη. Τονίζουν την πλήρη υποστήριξη τους προς τους ηγέτες των δύο κοινοτήτων και προς τον κύριο Άιντα και επιμένουν βεβαίως στην ανάγκη να υπάρξει λύση της ζωνικής δικοινωτικής ομοσπονδίας. Μάλιστα. Λοιπόν, η είδηση, επειδή μας ήρθε τώρα, γι' αυτό δεν απάντησα μέσα στο ερώτημά σου. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά σε αυτό που με ρώτησες, οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι προχώρησαν όντως, να με συγχωρείς που διαβάζω, αλλά και αυτή η είδηση ήρθε και αυτή πριν από λίγο. Η επικαιρότητα τρέχει, ναι. Έχουν κάνει παράνομες δεσμεύσεις περιοχών στο ΦΥΡ Λευκοσίας. Θα έλεγα ότι με τον τρόπο αυτό μπορεί να στείλουν κάποιο μήνυμα. Μήπως αυτό είναι η καλή τους διάθεση των Τούρκων και των Τουρκοκυπρίων να κάνουν αυτό το λάθος για μένα. Να προχωρήσει το ψευδοκράτος σε δέσμευση του ΦΥΡ Λευκοσίας για ασκήσεις της τουρκικής αεροπορίας. Έχουμε τις ΝΟΤΑΜ που εξέδωσε το ψευδοκράτος. Στην ουσία έρχονται να υπενθυμίσουν τη διεκδίκηση της τουρκοκυπριακής πλευράς για ύπαρξη υποτιθέμενου διαφορετικού εναέριου χώρου από αυτόν της Κυπριακής Δημοκρατίας. Και εφόσον ηγέρισε αυτό το θέμα, να πούμε πως στο παρελθόν υπήρξε σύγκληση για να είναι ένα
το FIR της Κύπρου και τα σημεία εισόδου να ελέγχονται από την ομόσπονδη κυβέρνηση. Αλλά υπάρχει διαφοροποίηση της τουρκικής πλευράς τώρα που θέλει δύο ξεχωριστά FIR και ξεχωριστά σημεία εισόδου τα οποία να ελέγχονται από τις συνιστώσεις πολιτείες. Λουκά, να πούμε και μια είδηση την οποία παίρνω και εγώ αυτή τη στιγμή σε ό,τι αφορά το τι συμβαίνει πίσω στο κτίριο από το οποίο βλέπουμε. Η συζήτηση των ηγετών στο εδαφικό συνεχίζεται κανονικά. Παράλληλα, οι διαπραγματευτές συζητούν θέματα διακυβέρνησης και οι επικεφαλής των εμπειρογνωμόνων συζητούν θέματα μεταχείρισης Τούρκων υπηκών μετά την λύση του Κυπριακού. Άρα, αυτό, με αυτό τι θέλουμε να πούμε, ότι ακόμα η διαπραγμάτευση για το θέμα της διακυβέρνησης κατανομής εξουσιών συνεχίζεται παρά το γεγονός ότι άρχισε από την περασμένη Δευτέρα και δεν έχουν επιτευχθεί θεματικά αποτελέσματα. Θα πούμε και πάλι σε λίγο, ουσιαστικά ελάχιστη πρόοδος. Ελάχιστη πρόοδος, Λουκά. Οι χάρτες λοιπόν για το εδαφικό που θα καταθέσουν οι δύο πλευρές. Ναι, Μιχάλη Γεννατίου, θα πούμε σε λίγο. Πάμε λοιπόν να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ.